Υπάρχει αυτό το κλίμα εκβιασμού ή ήδη είναι το βγάζουμε εμείς από το κεφάλι μας? Το σαν να μην πέρασε μια μέρα εννοείται από πότε. Γιατί αν είναι σαν να μην πέρασε μια μέρα από την ημέρα που ήταν κυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία, νομίζω ότι έχουν αλλάξει πάρα πολλά. Έχει αλλάξει αφενός. Στις πιέσεις και στο κάντε τα προαπαιτούμενα για να πάρετε τη δόση. Κοιτάξτε. Το έχουμε ακούσει πολλές φορές. Επειδή είναι πολύ πρόσφατη η προηγούμενη διακυβέρνηση. Αυτό που θυμόμαστε είναι να λέγεται ότι τα μνημόνια είναι ευλογία και ότι η κυβέρνηση Σαμαρά μας βάζει σε ένα νέο ξέφωτο ανάπτυξης και success story. Αυτή ήταν η αφήγηση της κυβέρνησης Σαμαρά. Ο ελληνικός λαός γνώριζε ότι αυτή βέβαια η αφήγηση απήχε πάρα πολύ από την πραγματικότητα. Ήταν μόνο στο μυαλό της κυβέρνησης, της τότε κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό που κατανοεί σήμερα ο ελληνικός λαός είναι ότι η σημερινή κυβέρνηση προσπαθεί μέσα από πολλές δυσκολίες τις οποίες τις είχαμε παρουσιάσει στον ελληνικό λαό και προεκλογικά, μέσα από πολύ δύσκολες δεσμεύσεις και μέσα σε ένα ασφικτικό πλαίσιο, προσπαθούμε να διεκδικήσουμε την εφαρμογή του προγράμματος με εκείνο τον τρόπο, ώστε οι επιπτώσεις της να είναι με το λιγότερο κοινωνικό κόστος για την πλειοψηφία των Ελλήνων πολιτών. Είναι αυτή τη στιγμή μια πολύ δύσκολη εξίσωση που έχει να επιλύσει η ελληνική κυβέρνηση, πώς δηλαδή θα βρεθούν εκείνα τα ισοδύναμα ώστε τα χειρότερα μέτρα, όπως για παράδειγμα ένα από αυτά είναι ο ΦΠΑ στον οποίο αναφερθήκατε και προηγουμένως στην εκπομπή, πώς θα βρεθούν εκείνα τα ισοδύναμα ώστε να μην εφαρμοστεί. Υπάρχει την επόμενη σήμερα θα κατατεθεί και το νομοσχέδιο για την ανακεφαλοποίηση των τραπεζών που προσπαθεί και αυτό να δώσει λύση στο μεγάλο. Πάντως το ότι εσείς λέτε θέμα, το μνημόνιο κατάρα και όχι ευλογία που το λέγανε οι προηγούμενοι, αν το λέγανε, δεν το κάνει λιγότερο σκληρό το μνημόνιο? Κοιτάξτε. Έτσι. Όταν έχεις μια κυβέρνηση η οποία καταρχήν διαπραγματεύεται τα ανοιχτά ζητήματα της συμφωνίας, γιατί υπάρχουν και ανοιχτά ζητήματα, όπως είναι αυτό των κόκκινων δανείων, όπως είναι αυτό των συλλογικών, της επαναφοράς των συλλογικών διαπραγματεύσεων, όπως είναι ανοιχτό και είναι να συζητηθεί μετά την αξιολόγηση και μετά την ανακεφαλοποίηση των τραπεζών το ζήτημα της αναδιάρθρωσης του χρέους. Υπάρχουν μια σειρά ζητημάτων ανοιχτών, πέρα από τις δεσμεύσεις της συμφωνίας, που με το να κλείσουν υπέρ της ελληνικής πλευράς και υπέρ των Ελλήνων πολιτών θα δοθούν περαιτέρω ανάσες και για την ανάπτυξη και για την επανεκκίνηση της οικονομίας. Οπότε με αυτά στο μυαλό μας, αλλά και με την υλοποίηση ενός παράλληλου προγράμματος το οποίο θα έρχεται να ανακουφίζει αυτούς οι οποίοι έχουν επιλυθεί περισσότερο από την κρίση, είναι να το δούμε το επόμενο διάστημα και περιγράφει και πώς θα γίνει αυτό αναλυτικά και στην ανάγνωση των προγραμματικών δηλώσεων της κυβέρνησης. Αυτή τη στιγμή το επόμενο βήμα είναι η ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγησης. Γνωρίζουμε όλοι ποια είναι τα ανοιχτά ζητήματα σε αυτό και γνωρίζουμε όλοι ότι η ελληνική κυβέρνηση παλεύει, ειδικά στο ζήτημα των πληστηριασμών και των κόκκινων δανείων, να προστατευτεί η πρώτη κατοικία και να προστατευτούν οι αδύναμοι συμπολίτες μας. Κυρία Σημακοπούλου. Κοιτάξτε, είναι προφανές ότι η κυρία Σβίγκο έχει και